Τσαπάμε τώρα στο κορίτσι που πραγματικά στο προηγούμενο επεισόδιο γύρισε, επέστρεψε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις και έφτασε το eyeliner μέχρι εδώ με τα συγχωρήσεως. Καλά, είχε τη βοήθεια του Στέλιου βεβαίως. Έρχεται η Μορτασία που είναι avant-garde. Μορτασία. Ναι. Τι γίνεται? Δεν σε καλά. Πολύ βλέπω κιόλας μέσα σε όλη αυτή την κατασκευή. Λοιπόν. Από ό,τι κατάλαβα, είναι δικό σου σχέδιο αυτό? Λοιπόν. Συνεννοήθηκες με κάποιο σχεδιαστή για να το κάνετε? Ναι, συνεννοήθηκα. Ωραία. Και μου το έφτιαξε μέσα σε 2 μέρες, είναι η αλήθεια. Σε 2 μέρες. Ναι. Πολύ γρήγορα. Είναι όλο τζιν. Εδώ έχεις 2 διαφορετικές μπότες. Και με διαφορετικό τακούνι. Η μία είναι και λίγο πιο κοντή. Αλλά μου φάνηκε... Να προσέξεις τη μεσούλα σου, αγάπη μου. Να. Μην πάθει τίποτα. Όντως. Και τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι από τα αξεσουάρ ξεκίνησαν όλα. Mm-hmm. Και μετά βάσει αυτού χτίστηκε και το φόρεμα. Θεώρησα ότι είναι πολύ avant-garde όλο αυτό που φοράω. Στην αρχή το φόρεμα ήταν να είναι μαύρο. Αλλά θεώρησα ότι είναι πολύ αναμενόμενο. Και το πιο μη αναμενόμενο, μάλλον, σε avant-garde θα ήταν το τζιν. Και το έφερες. Και το έφερα. Και ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από όλη αυτή την εμφάνιση τώρα? Είναι πρωτοχρονιά και εγώ είμαι DJ και παίζω μουσική στο Παρίσι. Τελεία. Τελεία. Ηλεκτρονική μουσική. Και παύλα. Και εσείς βαθμολογείτε. Δεν είναι μόνο η κολλητή που στηρίζει εκεί. DJ, έχεις πάρει και άλλα 2 τεσσάρια, τα υπόλοιπα 3 άρια και η Αμάντα μας 1-2. Και το μεταξύ η Αμάντα είναι και μέσα στη μέση. Ναι. Δεν έχει κοκκινήσει από το κακό της. Πώς φεγκοβολάει εκεί πέρα αυτό το διάρρη. Εγώ είμαι κόκκινη από αγάπη. Αγάπη, ναι. Με το 2. Καλά, δεν είναι, γενικά. Το 2 θεωρώ, σου είπα και πίσω, ότι δεν ξέρω αν το φόρεμά σου είναι avant-garde. Αυτό, δύο. Γι' αυτό το 2. Δεν μου αρέσει. Οκ. Okay. Δεν μου αρέσει. Γιατί αυτό. Γιατί δεν σ' αρέσει, τι θα άλλαζες? Θα έβαζα... ίσως over the knee. Θα έδινα μεγαλύτερη ένταση για να δω... θα έδινα ακόμα περισσότερη ένταση, γιατί εκτός από τη μάσκα που φοράς και αυτό, τις επομίδες... Ήθελα γυμνό πόδι, δεν ήθελα να το κολλήσω. Εντάξει, καλά έκανες. Εγώ τι θα άλλαζα, γιατί δεν, εκτός από τις επομίδες και αυτό, δεν θεωρώ ότι το υπόλοιπο είναι avant-garde, γι' αυτό και το 2. Είναι εκτός θέματος, δηλαδή, επί της ουσίας. Και γιατί δεν μου βάλες 1? Γιατί σου εξήγησα ότι θεωρώ 1-2. Okay. Δεν τα έπιασα για 1 αυτό, γι' αυτό δεν σου έβαλα 1. Ναι, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να το φορέσεις κάθε μέρα αυτό. Το φόρεμα σίγουρα μπορείς να το φορέσεις έξω. Αυτό το φόρεμα ζυγίζει 10 κιλά. Και τι σημαίνει αυτό? Και ένα και νηφικό ζυγίζει 10 κιλά. Και όλο το πλατό, όλο το μαλλί από εδώ πέρα που έχει πέσει το κορίτσι και το έχω σύρει. Και ένα νηφικό βρε ζυγίζει 10 κιλά. Δεν έχει να κάνει αυτό. Το φόρεμα αυτό σου είπα και πίσω πάλι ότι εγώ θα το φόραγα εύκολα έξω. Πού ακριβώς? Γιατί είναι πολύ ωραίο. Πού θα το φόραγες? Το φόραγα. Πού? Όπως, σε ένα γκαλά. Σε ένα γκαλά, τι γκαλά? Σε ένα γκαλά, ας πούμε, που θα μπορούσα να... τώρα που μου λες, πέρσι, μετά τα Χριστούγεννα, είχα πάει σε ένα... Τώρα με ειρωνεύεσαι. Όχι, σ' ακούω. Νόμιζα. Πέρσι, μετά τις γιορτές, είχα πάει σε ένα event που είχε γίνει κοντά εκεί που μένω, σε ένα private τέτοιο. Και φορούσε ένα παρόμοιο. Και, όχι, δεν φορούσα εγώ ένα παρόμοιο, όμως φορούσαν... αρκετές γυναίκες τέτοια φορέματα, παρόμοια. Πάρα πολύ βαριά. Όχι το ίδιο, όχι το ίδιο. Δεν υπάρχει παρθενογένεση, υπάρχουν πολλά φορέματα που είναι έτσι. Όχι το ίδιο ακριβώς, αλλά αρκετά βαριά φορέματα. Μάλιστα. Να πω κάτι τελευταίο πριν πάμε στην κριτική. Ναι, γιατί θα πας. Ωραία, θα πάω. Επίσης για το 2 που είπες 1-2, αυτά εδώ πέρα είναι 3, οπότε μήπως να προσθέσουμε κανένα βαθμό. Τέλειο. Μπορείς να πας μπροστά στους κριτές. Την επόμενη. Την επόμενη.